δεν ήταν άλλη η αγάπη μας. Έφευγε, ξαναγύριζε και μας έφερνε ένα χαμηλωμένο βλέφαρο πολύ μακρινό. Ένα χαμόγελο μαρμαρωμένο. Χαμένο μέσα στο πρωινό χορτάρι, ένα παράξενο κοχύλι που δοκίμαζε να το εξηγήσει επίμονα η ψυχή μας. Η αγάπη μας δεν ήταν άλλη, ψηλαφούσε σιγά μέσα στα πράγματα που μας τριγύριζαν. Ένα πανέμορφο κορίτσι, μια κριτικοπούλα, μια ηρακλειώτισσα. Mm-hmm. Είναι η Μαρία Γιατράκη, είναι 15,5 ετών. Δίπλα της κάθεται ο μπαμπάς της, ο Μιχάλης Γιατράκης. Καλησπέρα και στους δύο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Μαρία, είσαι παιδί θαύμα. Τώρα, εγώ ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ σεμνή και ότι κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να σε πείσουμε να έρθεις εδώ. Να πούμε ότι το θέμα το αλλιεύσαμε από τα εξαιρετικά θέματα που βγάζει σχεδόν καθημερινά το neacrete.gr. Έτσι. Εμείς φέραμε την Μαρία εδώ για να το κάνουμε και ήχο και εικόνα. Λοιπόν, και παρακολουθήσαμε και ένα βίντεο, Μαρία, όπου έχεις γράψει τη μουσική του τραγουδιού που ακούσαμε. Ναι, ακριβώς. Και φυσικά παρακολουθήσαμε και κάποια πλάνα από τις δραστηριότητες σου. Είτε αυτό είναι να παίζεις μουσική, ναι. Είτε αυτό είναι να μαθαίνεις να πιλωτάρεις. Δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω. Και θα ξεκινήσω λίγο από το κομμάτι της μουσικής. 8 μουσικά όργανα, ξέρεις. Ναι, ξέρω 7 και θέλω να μάθω το 8 που είναι η άρπα. Mm-hmm. Ποια μουσικά. Ίδια πορεία. Εγώ θα έλεγα ευτυχώς που δεν υπάρχει άρπα εδώ, για να γλιτώσουμε τουλάχιστον εμείς λίγο. Είναι της μόδας η άρπα πάντως. Δεν ξέρω. Για πες μου. Κάνω πιάνο, βιολί, drums, κιθάρα, τσέλο, όμποε. Και μπουζούκι. Μάλιστα. Καταρχήν, η Μαρία έχει δύο εξαιρετικά υπέροχα μάτια. Ναι. Είναι ένα πανέμορφο κορίτσι. Κοπέλα. Και Μαρία, νομίζω ότι πέρα από το γεγονός ότι σ' αρέσει να παίζεις μουσικά όργανα, νομίζω ότι σ' αρέσει και να ροκάρεις λίγο, γιατί έχω ένα βίντεο. Έχουμε ένα βίντεο εδώ με την Νικολέτα. Που πραγματικά θα μπορούσες να γίνεις μέλος σε ένα ροκ συγκρότημα. Παίζει και drums. Παίζει και drums. Και μπορούμε να δούμε το βίντεο αυτό, μόλις είναι έτοιμο, από τον Δημήτρη το Φαγιαδουλάκη, για να δούμε γιατί πραγματικά. Κύριε Μιχάλη, νομίζω ότι στο σπίτι σας πρέπει να ξεκουφαίνεστε τα μουσικά όργανα. Παίζετε και εσείς μουσική, βέβαια. Έχω συνηθίσει τη μουσική, λυπάμαι λίγο τη γυναίκα μου, πώς μπορεί, δηλαδή έχω την απορία. Και μας παλεύει κιόλας, γιατί είναι και η μικρή αδερφούλα η Βασιλική που ακολουθεί κατά πόδα. Ποιο είδος αρέσει περισσότερο στη μουσική, αν μπορούσες να διαλέξεις κάτι. Τα λαϊκά ίσως, αλλά και τα ροκ με εκφράζουν
και τα λαϊκά με εκφράζουν mm-hmm. και τα κλασικά με εκφράζουν. Δεν μπορώ να διαλέξω, είναι του καθένα. Η αγάπη για τη μουσική πώς προέκυψε, υπήρξε κάποιο ερέθισμα, ήταν η παρακίνηση του μπαμπά και της μαμάς ενδεχομένως? Ναι, από τον μπαμπά πιο πολύ mm-hmm. που ασχολείται με τη μουσική. Δεν με βάλε με το ζόρι. Μου έδειξε λίγο με μπουζούκι ξεκίνησα. Μου άρεσε, οπότε το συνέχισα. Καταρχήν, θα δούμε και βίντεο που παίζετε μαζί μπουζούκι στο σπίτι. Είδαμε και κάποια πλάνα. Είδαμε και κάποια πλάνα mm-hmm. στο. Και μέσα σε όλα αυτά, Μαρία. Α, μπορούμε να σε απολαύσουμε λίγο εδώ στα drums. Και ακούμε σας τους δύο να παίζετε μουσική. Σας βλέπω και τους δύο και κρατάτε το ρυθμό. Απολαμβάνετε αυτό που βλέπετε και αυτό που ακούτε. Και νομίζω ότι έχει να κάνει, κύριε Γιατράκη, και με την όθηση που δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους, έτσι. Ναι, ξέρετε, ο ρυθμός, η μουσική γενικά βιώνεται. Αυτή. Στη Μαρία τώρα πώς πήγε. Από μικρό στο ριλάξ, εγώ πάντα μελετούσα λόγω της δουλειάς μου, λόγω που μου αρέσει αυτό το πράγμα. Και άθελά μου έκανα τα πρώτα μαθήματα. Και το μωρό άκουγε, mm-hmm. άκουγε συνέχεια μουσική, είχε τα πρώτα λαϊκά, γιατί εγώ το όργανο το δικό μου εκφράζει την λαϊκή μας μουσική, την παραδοσιακή. Και εκεί τώρα μεγαλώντας, όταν μου ζήτησε μπουζούκι, δεν ξαφνιάστηκα, λέω εντάξει, το παιδί φυσιολογικά, να κάνουμε το χατήρι. Μετά αρχίζει, λέει, θέλω πιάνο. Λέμε εντάξει, πάμε στο πιάνο, λέει, θέλω βιολί. Βρε Μαρία, ξέρεις τι σημαίνει ένα όργανο, δεν είναι τόσο εύκολο, λέει, δεν θα αφήσω το άλλο. Και τώρα τι γίνεται, μάθει να προλάβεις. Σε μια περίοδο που, κακά τα ψέματα, η οικονομική κρίση μας έχει χτυπήσει για τα καλά την πόρτα, πόσο εύκολο είναι για έναν γονιό να στηρίξει αυτά τα ταλέντα ενός παιδιού και να πει ότι εγώ είμαι εδώ? Και η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο, γιατί όταν μιλάμε και για μουσική, κακά τα ψέματα, κοστίζει. Ναι, κοιτάξτε, ξεκινάμε πρώτα τι σκοπό θέλουμε. Θέλουμε το παιδί να ξεκινήσει για επαγγελματικά. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι είναι λάθος σκέψη. Πρέπει να το αφήσουμε να κάνει αυτό που αγαπάει, ή μουσική ή οτιδήποτε. Από εκεί μετά το άλλο θα έρθει μόνο του, έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε από τώρα θα πάει να κάνει αυτό. Η Μαρία το έκανε γιατί το αγαπούσε, παράδειγμα. Mm-hmm. Φίλε μου, για τη Μαρία. Φυσικά σε μια οικογένεια, όταν το παιδί αρχίζει και ζητάει, στοιχίζει στο γονιό, εννοείται. Ειδικά σε αυτές τις εποχές. Σε αυτές τις εποχές, βέβαια. Έτσι είναι. Αλλά πώς μπορείς να στερηθείς όταν τουλάχιστον εδώ η ελληνική οικογένεια, η Κρήτη να παραπάνω, έχει ακόμα αυτό το θεσμό της οικογένειας που λέμε, mm-hmm. λες, θα κάνω τα πάντα, αρκεί να σου κάνω. Σωστό. Εδώ βέβαια είναι και το δύσκολο σε μια οικογένεια, όταν βλέπεις ένα παιδί με τόσες ανησυχίες. Κοιτάξαμε σαν οικογένεια να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω τη Μαρία, γιατί σε πολύ λίγο θα δούμε και ένα βίντεο που έχουμε έτσι μοντάρει από ερασιτεχνικές λήψεις, γιατί η Μαρία μαθαίνει να πιλοτάρει και τσέσνα και θα δούμε διαδικασία προσγείωσης στον 0927, το διάδρομο του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Όμως, Μαρία, έχεις παίξει σε συναυλίες και έχεις συνεδεύσει με τον μπουζούκι σου και τον κύριο Βιολάρη. Ναι. Και δεν μίλησε μαζί αυτό. Να μιλήσουμε αυτό για να ετοιμάσουμε το βίντεο, να το... Α, έχουμε το βίντεο, να δούμε πρώτο βίντεο για να μας πει η Μαρία μετά. Να δούμε το βίντεο. Λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος κατάγεται από την Κύπρο, έχει μια πολύ μεγάλη καριέρα, έχει το όνομά του ταυτιστεί με μια ολόκληρη περίοδο μουσικά, με το νέο κύμα, και ένα νέο παιδί, και αυτό είναι το εντυπωσιακό, κύριε Μιχάλη, και θέλω η Μαρία να μας πει, ένα νέο παιδί παίζει μουσική
που άλλα παιδιά στην ηλικία της ενδεχομένως να μην την γνωρίζουν. Είναι τα ακούσματα από την οικογένεια, Μαρία. Ίσως είναι και αυτό. Και αυτό είναι ανάλογα και τους γονείς. Mm-hmm. Κάποιοι γονείς θέλουν το παιδί να οριμάσει, να το κάνουν αργότερα. Mm-hmm. Κάποιοι γονείς θέλουν να το από μικρά που τα βάζουν και μαθαίνουν, συνήθως πιάνο που είναι έτσι λίγο πιο εύκολο, τα αρχικά του στάδια. Τι σημαίνει για σένα αυτή η εμπειρία που έζησες λοιπόν? Εγώ είμαι πολύ τυχερή που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, mm-hmm. τον κύριο Βιολάρη. Είναι και μεγάλη μου τιμή που έπαιξα μαζί του και αισθάνομαι πάρα πολλά συναισθήματα. Μαρία, υπάρχουν σε εξέλιξη όλο αυτό το διάστημα talent show που πάνε παιδιά που έχουν εξαιρετικές φωνές και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να πλασάρουν τη δική τους δουλειά προς τα έξω. Θα επέλεγες ένα τέτοιο τρόπο για να γίνεις ευρέως γνωστή? Γιατί φαντάζομαι παίζοντας 8 μουσικά όργανα, τραγουδώντας, θέλεις να ασχοληθείς με τη μουσική και πιο επαγγελματικά στο μέλλον. Ναι, σωστά? Ναι. Το έχω σκεφτεί, ναι, θα μπορούσα να πάω σε ένα τέτοιο σόου. Όμως δεν έχω ακόμα το χρόνο να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Θέλω να ολοκληρώσω αυτά που κάνω. Και, και το σχολείο, φαντάζομαι. Ναι, και το σχολείο. Το βήμα που θες να κάνεις ό,τι έχει να κάνει με τις σπουδές, ποιο είναι? Δηλαδή, ποια κατεύθυνση θα ήθελες να ακολουθήσεις, μουσικές σπουδές? Θα ήθελα να ακολουθήσω την αεροπορία, χωρίς όμως να αφήσω τη μουσική. Να πάμε λοιπόν και στο κομμάτι της αεροπορίας. Γιατί ο Μάνος τα αγαπάει κιόλας πάρα πολύ. Εγώ καταρχήν λατρεύω τα αεροπλάνα και είναι εντυπωσιακό. Διαχειρίζοντας τα πλάνα, να δούμε το βιντεάκι για να σας μιλήσουμε, γιατί η Μαρία πέταξε και πάνω από παρέλαση. Κύριε Μιχάλη, νομίζω ότι αφού μαθαίνει να πιλοτάρει, το επόμενο πράγμα που θα ζητήσει είναι να πάει στην NASA για αστροναύτες, κοσμοναύτες. Εγώ της λέω, η συμβουλή μου είναι σαν πατέρας, τουλάχιστον κι εγώ έτσι γαλουχήθηκα, να πατάμε κάτω στη γη. Δηλαδή, όσο και να πετάει, να είναι προσγειωμένη, να ξέρει ότι. Να βλέπει και τους άλλους τριγύρω. Εγώ θα ομολογήσω από όσο έχω συνομιλήσει μαζί της ότι είναι ένα πολύ προσγειωμένο παιδί. Γι' αυτό το λέω και εγώ, για να μην σηκωθεί. Και έχετε δώσει πολύ καλές βάσεις και μπράβο σας, γιατί είναι πάντα θέμα οικογένειας και γονιών και η αλήθεια είναι αυτή και πρέπει να λέγεται. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μιχάλη το εξής. Όταν λοιπόν η Μαρία έφτασε στο σημείο, γιατί θα σας το ανακοίνωσε, ότι θέλω να πάω στην αερολέσχη να μάθω να πιλοτάρω αρχικά ένα Τσέσνα. Πώς αντιδράσατε εσείς και η μητέρα της? Έχουμε μάθει να ακούμε τα δύο παιδιά που έχουμε και στην αρχή βέβαια η παιδί ήταν 13 χρονών, λέω μπορεί να είναι μια επιπολαιότητα. Λέω θα περάσει κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δηλαδή έπρεπε εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω να βάφω συνέχεια τους στίχους. Κάθε μέρα καινούριο αεροπλάνο, ζωγραφιά, ξανά. Λέω τι γίνεται τώρα εδώ. Το πάλευε ένα χρόνο. Διάβαζε μέχρι τις 12, μία. Μαρία, δεν θα βγεις έξω, γιατί γι' αυτό μαλώνουμε στο σπίτι. Πρέπει να βγεις έξω, να σε δει ο ήλιος και να τον δεις. Να τελειώσω. Εν πάση περιπτώσει, λέμε τι κάνουμε τώρα εδώ, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Πήγαμε λοιπόν. Και μπήκατε σε διαδικασία. Να μας πει, Μαρία, πώς ξεκίνησε η επαφή αυτή με το αεροπλάνο? Καταρχήν, ποιο ήταν το κίνητρο? Έτσι ξαφνικά σου μπήκε η ιδέα, θέλω να σκεφτώ το αεροπλάνο, ή τα αγαπούσες τα αεροπλάνα? Είσαι ένα κορίτσι, συνήθως τα αεροπλάνα τα αγαπάνε περισσότερο τα αγόρια. Είναι ένα περισσότερο αντρικό επάγγελμα, παρόλο που έχουμε και εξαιρετικές γυναίκες πιλότους στην Ελλάδα. Υπήρξε κίνητρο, μία επίδειξη που έγινε από την πολεμική αεροπορία. Την ημέρα του Αγίου Μινά, να υποθέσω. Ναι, όχι αυτή που έγινε τώρα πρόσφατα. Πριν από δύο χρόνια. Ναι, χρόνια νομίζω. Είχαμε και τον πιλότο εδώ στο πλατό της εκπομπής. Με τον Γιώργο Μπουλάκη, τον Σμιναγό, ακριβώς. Αυτό μου έδωσε όθηση στο να θέλω να ακολουθήσω και εγώ την αεροπορία. Μάλιστα. Εδώ πέρα προσγειώνεσαι στο αεροδρόμιο. Θες να πετάξεις και F-16? Έτσι ξεκίνησα. Αλλά τώρα έχω καταλήξει στην πολιτική αεροπορία. Πολιτική αεροπορία λοιπόν. Εντάξει, για να ξέρουμε και για τι πράγμα μιλάμε. Γιατί κάποια στιγμή θα σε καλέσουμε και σαν πιλότο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εδώ σε βλέπουμε να προσγειώνεσαι, να προσεγγίζεις το 0927 στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ή ο 1331 είναι.
Είναι ο... Ο πιο μεγάλος είναι. Ναι, ναι, ο μεγάλος. Ο 0127. Mm-hmm. Έχεις φοβηθεί ποτέ όταν είσαι μέσα στο Τσέσνα? Έχεις βεβαίως και τον εκπαιδευτή μαζί σου. Ναι, έχω τον εκπαιδευτή μου και επειδή είναι πολύ έμπειρος, νιώθω ασφάλεια. Mm-hmm. Και επίσης το αεροπλάνο είναι ένα μέσο το οποίο είναι το πιο ασφαλές. Mm-hmm. Το έχουν δείξει και έρευνες, δεν το λέω εγώ. Και νιώθω ασφάλεια με αυτό το... Mm-hmm. Και τον εκπαιδευτή και το μέσο που. Μαράκι, τώρα εγώ είδα ένα πλάνο. Συγγνώμη, γιατί ξέρει ότι μαγεύομαι με τα αεροπλάνα. Είδα ένα πλάνο. Αυτό που βλέπαμε μέσα από τα σύννεφα είναι η κορφή του Ψιλωρίτη. Όχι, είδα ένα βουνό. Σε ένα πλάνο νωρίτερα. Πού έχει πετάξει καταρχήν? Γιατί το τράβηξα εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μαρία είχε περισσότερο να κυβερνά το αεροσκάφο. Είναι σχεδόν πάνω από τις βούτες κάπου εκεί και φαίνονται τα πρόποδες του Ψιλωρίτη. Οι πρόποδες του Ψιλωρίτη. Χρυσόνας περισσότερο από στα χείμερια. Τι προβλέπει το πρόγραμμα σου ότι έχει να κάνει με τα μαθήματα? Δηλαδή, για πόσο καιρό ακόμα θα κάνεις μαθήματα, πότε θα καταφέρεις να πιλωτάρεις μόνη σου και πότε επιτρέπεται? Γιατί είναι και κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε εμείς. Έτσι, για να δώσουμε και στον κόσμο λίγο να καταλάβει. Γιατί είναι λογικό να απορρεί σε 15,5 ετών. Mm-hmm. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Για να πετάξει κάποιος τη solo πτήση που λέμε, δηλαδή να πάει μόνος του, θα πρέπει να έχει κλείσει τα 16. Οπότε και εγώ το Σεπτέμβριο, αν όλα πάνε καλά, υπολογίζω ότι θα πετάξω μόνη μου, που θα κλείσω τα 16. Θα πετάξεις μόνη σου στο Τσέσνα, φαντάζομαι ότι εκείνη τη στιγμή γονείς βεβαίως από κάτω θα βιώνουν ένα εφιάλτη. Νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Μέχρι θα πάνε καλά. Θα πάνε όλα καλά, γιατί κύριε Μιχάλη, όπως παίζει εξαιρετικά ο 7 μουσικά όργανα και θέλει να μάθει και ένα 8, όταν ένα παιδί με τόσο μεράκι μαθαίνει πράγματα, πιστέψτε με, θα γίνει και μια πάρα πολύ καλή πιλότος. Και το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σήμερα είναι ότι οι γονείς δεν πρέπει να φρενάρουν ποτέ τα παιδιά τους όταν θέλουν να πραγματοποιήσουν ένα όνειρο. Γιατί αυτό είναι ένα όνειρο ζωής, όπως αντιλαμβάνομαι για τη Μαρία. Και θα μας ενημερώσετε να είμαστε και εκεί να καταγράψουμε την πτήση. Εννοείται. Εδώ θα ήθελα να πω ότι εδώ είναι και το δύσκολο για ένα γονιό, γιατί δεν μπορεί να πει στα θέλω ενός παιδιού ένα ξέρω όχι. Ή ένα ξέρω ναι, ό,τι θέλεις παιδί μου εδώ, αλλά και δεν σ' ακούω. Πρέπει να τα ακούμε, να δικαιολογούμε το όχι και το ναι. Εδώ τώρα τόσα όνειρα δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε κι εμείς να τα απεξέλθουμε, αλλά μια χαρά τα έχετε όταν καταφέρει τα αγαπάει τόσο... Μαρία, έχεις και εξαιρετική φωνή, έχεις και καλή φωνή. Είσαι καλή φωνή. Τραγουδάω, αλλά τραγουδάω για μένα. Τραγουδάω όταν θέλω να γράψω ένα κομμάτι και... Δηλαδή, αν σου ζητήσουν να μας πεις ένα... Έτσι, ακαπέλα, ένα στίχο. Δεν το βγάζω παρά έξω. Δηλαδή, ναι, εντάξει, δεν θα σε πιέσω. Εκείνο που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι μπροστά στον κόσμο σου αρέσει καλύτερα να παίζεις κάποιο μουσικό όργανο χωρίς να τραγουδάς. Ναι. Με ποιον καλλιτέχνη θα ήθελες, να συνοδεύσεις μουσικά με το μπουζίκι σου ή με τα υπόλοιπα 6 ή 7 όργανα? Γιατί 8 θες να μάθεις. Θες να μάθεις και ένα 8. Ποιον καλλιτέχνη θα ήθελες να συνοδεύσεις πάνω στη σκηνή? Έχεις ήδη συνοδεύσει τον κύριο Βιολάρη. Ναι. Δεν το έχω σκεφτεί. Ήταν και η Πόπη Αστεριάδη. Ήταν όλο το νέο κύμα. Ήταν ο Κόκοτος. Ήταν και άλλοι. Άρα ήταν μεγάλο όνοματα το νέο κύμα. Ναι, ναι. Πάρα πολλές φορές. Εσύ ποιον θα θέλεις λοιπόν να συνοδεύσεις? Ναι, δεν το έχω σκεφτεί όπως σας είπα. Τώρα με βάση τον αγαπημένο μου καλλιτέχνη θα ήθελα να δουλέψω με τον Μακεδόνα. Με τον Κώστα Μακεδόνα. Πολύ ωραία. Εξαιρετικό. Για τη βράβευση είπαμε. Όχι, για τη βράβευση είπαμε. Γιατί έχει πάρει και βραβείο. Για τη βράβευση εδώ, μουσική βράβευση. Πού ακριβώς έχεις πάρει βραβείο, σε πανελλαδικό, πανκύπριο διαγωνισμό? Ναι. Έγινε ένας διαγωνισμός πανελλαδικός και πανκύπριος. Πήρα μέρος και έστειλα δύο τραγούδια τα οποία διακρίθηκαν. Το ένα που ακούσαμε στη μουσική είναι. Αυτό ήταν στην κατηγορία μελοποίηση. Ναι, ναι, η μελοποίηση ποίησης και η μουσική είναι δική μου και η στίχη είναι Γιώργος Σεφέρης. Και αυτό το εξαιρετικό παιδί ταλέντο, ποιο σχολείο το χαίρεται καθημερινά ως μαθήτρια? Να πούμε και το όνομα του σχολείου, γιατί οι καθηγητές πολλές φορές θέλουν να ακούσουν και οι συμμαθητές ότι σε αυτό το σχολείο υπάρχει μια μαθήτρια που είναι ένα παιδί θαύμα. Η Μαρία δεν θέλει να το παραδεχτεί, αλλά είναι παιδί θαύμα. 15,5 πιλωτάρι αεροσκάφος, τραγουδάει, παίζει 7 μουσικά όργανα. Δεν χρειάζεται να το παραδεχτεί, το λέμε εμείς. Ακριβώς. Σε ποιο σχολείο φυτάσεις, Μαρία? Στο μουσικό σχολείο Ηρακλείου. Στο μουσικό σχολείο, βέβαια, δεν θα μπορούσε. Δεν θα μπορούσε να είναι κάπου αλλού. Άλλα σχέδια εν όψη, κάποιο χόμπι, κάτι που έχεις στο μυαλό σου και θες να πραγματοποιήσεις, διαφορετικό? Τρόμαξε ο μπαμπά. Κάτι μπορεί να έχεις στο μυαλό της, να μας το αποκαλύψει. Όχι, αυτά είναι αρκετά. Αυτά είναι αρκετά. Πιστεύω με καλύπτει. Νομίζω κι εγώ. Μια δασκάλα στο σπίτι να πω, γιατί δεν κουραζόμαστε για τη μικρή. Βλέπει
και ακολουθεί ότι με σκληρή δουλειά. Καλό παράδειγμα. Πάμε κάπου. Mm. Είναι ακολουθεί και κάνει ακριβώς. Χαιρόμαστε, κύριε Μιχάλη και Μαρία. Μπράβο, που στην Κρήτη του 2017 υπάρχουν παιδιά που ξεχωρίζουν, υπάρχουν παιδιά που έχουν όραμα, υπάρχουν παιδιά που έχουν όνειρα και τα πραγματοποιούν παρά τις δύσκολες συνθήκες. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και εμείς, Μαρία, θα χαρούμε να σε δούμε να γίνεις σημαντική, πολύ σπουδαία καλλιτέχνης ή πιλότος και να πούμε σε βγάλαμε εμείς στην εκπομπή. Να θυμάμαι τη Μαρία και έρθει στην εκπομπή. Να το κρατήσουμε στο αρχείο μας πάντως. Κύριε Μιχάλη, να τη χαίρεστε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.